Τώρα είναι στο κέντρο που είναι στην Πειραιά ή στο Ελληνικό ή στις άλλες που είναι υπάρχει, δεν είναι να μένεις ούτε για μία ώρα να μένεις εκεί. Η κατάσταση που είναι εκεί. Για ειδικά για παιδιά μικρά, για τις γυναίκες που είναι έγκυος, δεν είναι η κατάσταση ανθρωπιστική εκεί να μένουν. Μέσα σε σκηνή, με αυτό το ζέστη που κάνει τώρα καλοκαίρι, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και έχω να... Δεν υπάρχει πρόσβαση να κάνουν μέχρι τώρα, γιατί και μέχρι τώρα δεν έχανα από εδώ πέρα κάτι, λένε, να δούμε πώς λειτουργήσει. Και δεν μπορούσαν να κάνουν αίτηση άσυλο. Όσο θέλουν να κάνουν αίτηση άσυλο, εμείς έχουμε και άλλα, μας λένε οι Αφγανοί δεν είναι πρόσφυγες, αλλά οι κομμάτια που είναι υπάρχουν ακόμα και στην Ελλάδα κινδυνεύουν ζωή τους στην Πειραιά. Μέχρι χτες έχανα οι άνθρωποι που είναι Ταλιμπάν, έχουν και μέσα τους έρθει και μέσα είναι καθαρός Ταλιμπάν είναι. Και βάλανε με μαχαίρι, βάλανε στη δική μας ανθρώπη, βάζανε στη λαιμό τους, λέγανε θα σας κόψουμε εδώ. Εσείς είστε Ταλιμπάν, εσείς είστε... κάνετε εκδήλωσεις διάφορες στο Αφγανιστάν, μας κάνετε ριζίλι, εσείς μας κάνετε χώρα μας στα χαλάτα. Είναι ξεκάθαρα αυτή είναι η Ταλιμπάν. Και εδώ μέσα στην Ελλάδα, στη κέντρα, τους απειλούν τους δικούς μας ανθρώπους, τους Αφγανούς. Αφγανούς που είναι, δεν είναι με το μέρος τους Ταλιμπάν, δεν είναι μέρος τους ISIS. Αυτούς τους ανθρώπους πώς δεν έχουν, είχαμε πει και στο Υπουργείο, είχαμε στείλει και μέχρι χτες, διαφορά έχουμε πει, υπάρχει αυτό το κατάσταση. Λέει, εμείς είμαστε εκεί, θα ελέγχουμε. Πώς θα ελέγξετε? 40 άτομα ήταν στο Ελληνικό σε ένα παιδί, πέσανε 40 άτομα του χτυπήσανε. Κανένας δεν ήταν να του πει γιατί, τι γίνεται. Και του πήρανε αυτές που ήταν οι μάμες που έχουν μέσα, αυτούς οι μάμες, του έλεγαν αυτό το παιδί, κοίταξε με μια γυναίκα. Αυτό είναι δηλαδή, ακόμα εμείς δεν έχουμε... δεν μπορούμε να ζήσουμε δημοκρατία σε μια χώρα ευρωπαϊκή που είναι χώρα στη δημοκρατία σε άλλη χώρα, εκτός της χώρα μας. Για φανταστείτε στο Αφγανιστάν τι κατάσταση είναι. Πώς να ζήσουν οι άνθρωποι εκεί, με αυτούς που είναι εκεί, που έχουν φτιάξει, ποιος το έχουν φτιάξει. Το Ταλιμπάν φτιάξανε ήδη η Αμερική, η Ευρώπη, για λόγο να γίνουν πώς να ελέγξουν τις ασιατικές χώρες, πολλά λόγια είναι. Ουράνιο, χρυσά, πετρέλαιο, πολλά κέντρα της Ασίας, να πιάσει πώς, δημιουργήσουν πόλεμο. Οι άνθρωποι του φτιάξαν αυτούς τους ανθρώπους και μας απειλούν ακόμα εδώ πέρα. Και λένε δεν είστε πάνω από 75%, δεν μπορείτε να το περάσετε, δηλαδή δεν είστε πρόσφυγες. Πώς? Και μας ακόμα απειλούν εδώ. Αυτό είναι, δεν είναι μόνο σε ένα κέντρο. Δυστυχώς τώρα οι Αφγανοί σε διάφορο κέντρο αυτό τους κάνουν. Τους απειλούν, όπου θέλουν να τους χτυπάνε και κανένας δεν μας ακούνε, δεν λέει κάνει τίποτα. Αυτό ήταν ένα θέμα. Άλλο θέμα είχαμε κάτι, μόλις οι άνθρωποι δικοί μας πάνε στο νοσοκομείο, δεν ξέρω τι γίνεται. Πάνε στο νοσοκομείο να γίνει καλύτερα. Όσο πήγαινε μέχρι τώρα, έχω κάτι πληροφορίες, κάθε εβδομάδα είναι πεθαίνουν. Και δεν είναι, με τα πόδια που τους πάνε εκεί στο νοσοκομείο, τελειώνουν. Τι γίνεται εδώ πέρα, ή οι γιατροί δεν τους κοιτάζουν καλά ή τους σκοτώνουν. Δεν ξέρω τι γίνεται, δεν μπορώ να το... Αλλά είναι εδώ κάτι, εγώ τελευταία που παρακολουθώ, υπάρχει θέμα αυτό. Και όταν πεθαίνουν οι άνθρωποι εδώ, δεν ξέρουν πού να πάνε οι ταφοί τους. Εμείς είμαστε οι μουσουλμάνοι, δεν βγάζουμε, μένουν 30, τουλάχιστον πρέπει να μένει 30 χρόνια. Σε άλλο όπου βάζουν εδώ, σε κάπου και εδώ, και αυτό εδώ δεν έχουν ακόμα λεφτά οι άνθρωποι να βάζουν. Όταν πεθαίνουν κάποιος, δεν υπάρχει κανένας από πουθενά να του βοηθήσει πώς θα του κάνει. Οι οικογένειες που είναι εδώ ή ήρθανε έχουν φτάσει στο αμή, δεν υπάρχουν λεφτά ούτε ένα ευρώ, φράγκα. Και αυτό το κόστος μόνο να πάει στην Κομουτινή να βάλει, δηλαδή είναι γύρω σε 1,5 έως 2.000 να γίνει αυτό το ταφί του. Και δεν υπάρχουν πολλές φορές μένουν 2 μήνες και εμείς τρέχουμε σαν εγώ προσωπικό
τρέχω να τους με κάποιο τρόπο, δική μου λεφτά βάζω, πολλές φορές δεν υπάρχει λεφτά, βοηθάω ή ακόμα ένα ευρώ μαζεύω να κάνω αυτό να γίνει, να μην μείνω στο νοσοκομείο ή στο ψυγείο. Δεν, να μην υπάρχει αυτό το ζήτημα να γίνει όταν πεθαίνει κάποιος, δεν είναι υπεύθυνος. Εδώ πρέπει να γίνει η ταφή τους. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και για μένα. Πρέπει να γίνει, όπως είμαστε άνθρωποι, πεθαίνουμε. Πρέπει να υπάρχει κάπου να πάει η ταφή τους ή κάτι. Αυτά. Τώρα με τους εντάξει, με ένταξη που είπαν ο συνάδελφος τώρα, πώς θα γίνει ένταξη, αφού οι άνθρωποι μένουν σε χώρο που είναι εκεί, που τα, δεν υπάρχουν προγράμματα να μάθουν γλώσσα, πώς θα γίνει μέσα ένταξη. Πρώτα υπάρχει κάπου να μαθαίνουν γλώσσα. Δεν υπάρχει τέτοια πράγματα. Και εκεί που μένουν τώρα, δεν είναι κατάσταση χιλιάδες άτομα να μένουν εκεί. Κανονικά θα ήταν να φτιάχνουν καμπ ή τόσο εξοντοκία, τόσο κτίρια που είναι άδειο να βάλουν σε αυτούς. Να μένουν 300, 200 κάτι περιοχές και να μάθουν και γλώσσα και μπορούσαν να είναι πιο εύκολο. Να μην είναι όλοι μαζεμένοι, ας πούμε ο Ταλεμπάν και με τους άλλους που είναι φύγαν από αυτούς. Να μην είναι σε ένα καμπ. Εδώ στην Ευρώπη όπως είναι, εντάξει, μπαίνει. Του λέει και ακόμα εγώ του έχω σκοτώσει, μαχαιρίσει και τους δίνω άσυλο και όσο είναι δηλαδή κινδυνεύουν από αυτούς και ακόμα μένουν σε ένα χώρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.